πολιτικό νόμο, κύριε Φάμελε, γιατί σας έχει πιάσει μια τρομακτική πρεμούρα. Μια τεράστια βιασύνη να περάσει τον εκλογικό νόμο. Λες τι και εγώ είμαστε. Εγώ δεν έχω ακούσει πραγματικά, το λέω τόσες μέρες, γίνομαι μονότονος, αλλά επειδή κυκλοφορούμε στην κοινωνία, έξω είμαστε μαζί με τον κόσμο, δεν μου είπε ούτε ένας πολίτης τι θα γίνει, ρε παιδιά, με τον εκλογικό νόμο. Φέρτε το να τον ψηφίσουμε. Έχω άγχος με τον εκλογικό. Κανείς δεν μου το είπε αυτό. Όλοι μου λένε τι θα κάνουμε, ρε Δημήτρη, με την εφορία, τι θα γίνει με τις δόσεις φέτος, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, πόσο ακόμα να αντέξουμε. Όλοι αυτό μου λένε, κύριε Φάμελε. Κανείς μα, κανείς δεν μου είπε ούτε για Σύνταγμα, ούτε για εκλογικό νόμο. Δεν λέω ότι δεν χρειάζονται αλλαγές. Εγώ είμαι υπέρ των αλλαγών. Το ποιον έχει σημασία, εσείς θα το λύσετε. Αλλά δεν λέω ότι δεν χρειάζονται, δεν το ισοπεδώνω. Όμως δεν είναι η προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή στη χώρα, η οποία καταστρέφεται για μία ακόμη χρονιά. Και έχουμε προβλήματα, έχουμε τεράστια προβλήματα στην οικονομία. Βλέπετε χτυπήματα όπως του Μαρινόπουλου που έχουμε μπροστά μας, τον ηλεκτρονική που προηγήθηκε. Εδώ καταστρεφόμαστε. Καταστρεφόμαστε, κύριε Φάμελε. Κάποιοι σας κατηγορούν ότι όλο αυτό το κάνετε και ως μια απόπειρα από προσανατολισμό, γιατί πράγματι έχουμε πολλές προκλήσεις. Λένε τι λέτε. Και κάποιοι ακόμα επίσης λένε ότι αυτή η καταστροφολογία που μερικές φορές αναπτύσσεται στην επίπεδο της ενημέρωσης και της δημόσιας πολιτικής κουβέντας είναι εις βάρος των συμφερόντων της χώρας όταν η χώρα προσπαθεί να πάει καλύτερα. Εγώ δεν το αντέτεινα αυτό. Όχι, δεν το αντέτεινα αυτό όμως εγώ. Εσείς το καταθέσατε στην κουβέντα. Αυτό λοιπόν που εγώ θέλω να πω είναι το εξής. Δεν ξέρω με ποιο κόσμο συζητάτε εσείς. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια κάποιοι μας κατηγορούσαν ως γραφικούς γιατί επιμέναμε στην επιστροφή της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν το θέμα του να έχει η ψήφο του κάθε πολίτη ίδιο βάρος και να έχει το δικαίωμα κάθε πολίτης να αποφασίζει και αυτός γιατί θα γίνει στη ζωή του είναι ένα κομβικό και κεντρικό ζήτημα της πολιτικής. Μπορεί να προσπαθεί αυτή η κουβέντα να το απαξιώσει. Εμείς δεν το απαξιώνουμε. Εμείς δίνουμε το βάρος το οποίο έχει. Μάλιστα. Και προφανώς δεν είναι το μόνο. Γιατί πρέπει να σας πω ότι παράλληλα, παραδείγματος χάρη με το θέμα της απλής αναλογικής και παράλληλα με τη συζήτηση για το Σύνταγμα, προχωράει και η εξέλιξη της Εκστασικής Επιτροπής και η εξέλιξη για το θέμα της διαφθοράς. Αλλά προχωράει και ο αναπτυξιακός και τη ενίσχυση της αγοράς με το ΕΣΠΑ. Άρα δεν είναι λοιπόν μόνο σήμαντη η στόχευση της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση ταυτόχρονα έχει, θα έλεγα εγώ, τέσσερα μέτωπα, γιατί βγήκα και προχθές και έκανα μία, αν θέλετε, πρόταση. Έχει το θέμα της εργασίας, που είναι το πρώτο. Να αυξηθεί η εργασία είτε απευθείας με κρατικές πολιτικές, είτε από την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα. Γιατί και τα δύο πρέπει να τα προσέξουμε. Το δεύτερο είναι το θέμα της πρόνοιας. Το θέμα της κοινωνικής προστασίας. Δάσκαλοι, υγεία, νοσοκομεία, γιατροί, ασθενοφόρα και πρόνοια ενώ στήριξη, κοινωνικό εισόδημα και κοινωνική αλληλεγγύη που το βάζουμε τώρα το εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης, κάτι αντίστοιχο, αν θέλετε, με το κατώτατο εισόδημα. Το τρίτο κομμάτι είναι η διαφθορά. Είναι να καθαρίσει η χώρα μας από ποια μεριά, από το παλιό. Να μην πρώτα απ' όλα υπάρχει πρόβλημα δικαίου, να αισθανόμαστε όλοι ίσοι και οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι και στο επίπεδο της πολιτικής και της εξουσίας. Και ταυτόχρονα να μην χάνονται και τα λεφτά αυτά στο εξωτερικό γιατί φεύγανε στα Panama Papers και τα offshore. Και το τέταρτο είναι να αισθανόμαστε και να λειτουργούμε δημοκρατικά. Γιατί έτσι και ο πολίτης θα συμμετέχει στο Δήμο του, στη γειτονιά του. Συζητάγατε προηγουμένως για θέματα τοπικά περιβάλλοντος. Παντού πρέπει να ισχύει αυτό. Και βέβαια και στο επίπεδο της πολιτείας να έχει η ψήφος του κάθε πολίτη το ίδιο βάρος. Αυτό φάνηκε από την αναρτήρια διαδικασία τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών ότι ενοχλεί ιδιαίτερα την αντιπολίτευση. Μπορεί, γιατί ποτέ δεν είχε την απόλυτη σχέση με τη δημοκρατία που έχουμε εμείς. Δεν έχει την αίσθηση. Στην ακυβερνησία η απλή αντιπολίτευση θεωρώ ότι φοβάται να έχει η ψήφος του κάθε πολίτη το ίδιο βάρος με τον διπλανό του. Επιμένει σε μια λογική της πολιτικής αριστοκρατίας. Δεν θέλει να έχει άποψη η κοινωνία και δεν θέλει αυτή η άποψη να εκφράζεται και μέσα στη Βουλή. Το είδαμε και χθες στην Εκστασική Επιτροπή. Έκανε παρέμβαση ο κύριος Σταμάτης σχετικά με αυτό. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Δεν θα γίνει πολύ δυσκολότερο με την απλή αναλογική, όπως καταγράφονται τώρα οι πολιτικές ισορροπίες. Η χώρα μας και η Ευρώπη. Η χώρα μας και η Ευρώπη, στην οποία Ευρώπη πιστεύω ότι έχουμε κοινά, αν θέλετε, αποδεκτά αξιακά ζητήματα, ότι είμαστε, λειτουργούμε στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, έχει αποδείξει ότι μπορεί με την απλή αναλογική και με κυβερνήσεις συμμαχίας που να εκφράζουν όμως την διάθεση των πολιτών να προχωρήσει. Εξάλλου και εγώ θα το έλεγα ότι αν στον ΣΥΡΙΖΑ οι πολίτες δεν επιλέγουν να δώσουν το 50% πρέπει και εμείς να κάνουμε συμμαχίες, συνεργασίες και να βρούμε την συνισταμένη σε αυτές τις πολιτικές. Γιατί αυτό θέλει κοινωνία. Ποιος θέλει να μην ακούσουμε την κοινωνία όμως. Εσείς θεωρείτε εγώ λοιπόν, ότι ο τόπος μπορεί ότι να πρέπει. Κυβερνηθεί με απλή Εξάλλου, αναλογική. Εδώ εμείς είδαμε κυβερνήσεις μέχρι του Πασόκ με το Λάος.
Δηλαδή, ποιο μιλάει αυτή τη στιγμή για συνεργασία. Καλά, και έχουμε οι υπόλοιποι θα σα αντιτείνουν τώρα ότι είδαμε ΣΥΡΙΖΑ με του ΑΝΕΛ. Βεβαίω. Έχουμε δει και μια κυβέρνηση η οποία θέλει κοινωνική σωτηρία και τιμιότητα. Δεν ήθελα να υπόλοιπα κόμματα. Μάλλον. Ποιο σα εμπόδισε να κάνετε συμμαχίε. Δεν είναι. Ναι, βεβαίως, δεν εκλογές. Έτσι είναι η άποψή σα. Γιατί δεν κάνατε συμμαχίε στι προηγούμενε εκλογέ που ο λαό το ζήτησε αυτό το πράγμα. Σα ζήτησε. Ο λαό τι ζήτησε στι προηγούμενε εκλογέ. Συνεργασία, παιδιά. Βάζω 8 κόμματα μέσα. Ελάτε εδώ να κυβερνήσετε με μια πολυχρωμία. Εμεί διαλέξατε την. Ακροδεξιά, το ακροδεξιό χρώμα. Αν είστε κυβερνάτε μαζί του. Αν είστε, το λέτε αυτό το έτσι πράγμα, λένε, εσείς κύριε γνώμου. Έτσι λένε κάποιοι. Εσείς το λέτε όμως. Εσείς το λέτε. Το λένε οι άλλοι. Υποχρεωμένως το μεταφέρω. Λένε κάποιοι ότι συγκυβερνάτε με την ακραία, ας πούμε, δεξιά. Και εγώ λοιπόν λέω ότι συνεργαζόμαστε με μια τίμια πρώτα απ' όλα, γιατί αυτό είναι πολύ βασικό πλέον στην πολιτική μας, παράταξη που ανήκει πιθανά στη συντηρητική πτέρυγα, η οποία θέλει επιτέλους η χώρα μας να καθαρίσει και να είναι τίμια και να πάει μπροστά, να προοδεύσει και να δουλέψουν τα παιδιά της να φεύγουν στο εξωτερικό. Γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις θέλαν οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού να βάζουν τα λεφτά στα Panama Papers. Εσείς τι έχετε να πείτε. Αν τέτοια για τον Παπασταύρο. Έγινε ή δεν έγινε αυτό, μα κύριε. Μα η χώρα όλη κινείται γύρω από τον Παπασταύρο. Όχι, δεν κινείται. Αλλά το θέμα της διαφθοράς και της τιμιότητας στην πολιτική. Εγώ σας λέω να το χώσουμε μέσα τον Παπασταύρο για ισόβια. Να πάει μέσα ο Παπασταύρο τελείω. Άρα λοιπόν εμείς συνεργαζόμαστε λοιπόν με τους ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι. Θέλουν να επιστρέψει η εργασία. Εντάξει. Και να μην έχουμε 25-27% ενέργεια στην Ελλάδα. Δεν το θέλουν οι υπόλοιποι. Όχι, γιατί το κάνανε. Η Νέα Δημοκρατία κάθε μέρα γι' αυτό μιλάει. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν μιλάει γι' αυτό, ενώ ταυτόχρονα έκανε το εξής. Πέρα από το ότι μείωσε το ΑΕΠ κατά 1/4 και έφτασε την ανεργία στα βουνά, στα υψηλότερα μάλιστα όρια, έκανε το εξής. Είχε ένα αναπτυξιακό νόμο. Η Νέα Δημοκρατία, ο υπερασπιστής του ιδιωτικού τομέα, με 6.500 επενδυτικά σχέδια για 2 χρόνια καθυστερημένα, περίπου 6,5 δις παγωμένα στην αγορά. Και από αυτά κάποια προχωρούσαν με 100% προκαταβολή μπροστά. Αυτό ήταν δίκαιο απέναντι στην οικονομία, απέναντι στην εργασία. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι ήταν τελείως εικονική η τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας ότι υποστηρίζει τον ιδιωτικό τομέα. Ήταν εις βάρος. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δημιούργησε ένα ρουσφετολογικό δημόσιο κράτος. Έχουμε 13.000 στον δρόμο σε λίγο. Ένα τεράστιο ρουσφετολογικό δημόσιο κράτος. Και άλλες, έρχονται γιατί και άλλες. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα μεγάλα προβλήματα των επιχειρήσεων αυτών και της ηλεκτρονικής έχουν πενταετή βάση και υπάρχουν πορίσματα δημόσιων υπηρεσιών επί Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν πορίσματα δημοσίων υπηρεσιών επί Νέας Δημοκρατίας και για την ηλεκτρονική Αθηνών και για τον Όμιλο. Κύριε Φάμελο, φαντάζομαι δεν αρνείστε τα λοιπόν, κατά κοντρόλ επιδείνωση. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε εδώ πράγματι για να λύσουμε τα προβλήματα που δημιούργησαν κακές κυβερνήσεις που κάναν κακό στη χώρα. Και πράγματι κάνουμε και εμείς υποχωρήσεις και συμβιβασμούς. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, παιδιά. Αλλά δεν έχουμε φαλυρίσει εμείς την Ελλάδα. Ξεκάθαρα. Και κοινωνικά και πολιτικά και οικονομικά. Κύριε Δένδια, ελάτε να ξεκινήσουμε από τον εκλογικό.